Τι έστειλε ο Θεός, ρε. Με Πασόκ 150 ευρώ θα ήταν έξοδα για το ταξί να μας πάει στο εμβολιαστικό κέντρο. Γελάς. Αλλά τα 150 ευρώ που δίνει αυτός. Αντρέα, θα λέτε και θα κλαίτε. Τα 150 ευρώ, άμα πάει στην Αλβανία και τα δώσει, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας θα τον πλακώσουν οι φοιτητές στα χαστούκια, να πούμε. Άμα πάει στον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας να πει τους 18 με 25 χρόνια θα σας δώσω 150 ευρώ, θα τους πλακώσουν στις κλωτσιές τον Βούλγαρο τον πρωθυπουργό. Εδώ ακόμα δεν είδα. Ακόμα δεν είδα φοιτητική οργάνωση να βγει και να πει. Πού είναι τα. Θα μου πεις τώρα πανεπιστήμια κλειστά. Εντάξει, σωστό. Οι νεολαίοι να βγουν και να κάνουν μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση. Οι νεολαίοι να τον πούνε το Μητσοτάκη. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα παίρνει 800 ευρώ σύνταξη. Να σου δώσω ρε κουβαρτά 200 ευρώ να μην το κάνω. Που θα μου δώσει 150 ευρώ να το κάνω. Εμένα η γιαγιά μου 200 ευρώ σύνταξη. Τα παίρνει ρε να μην το κάνω. Ουγκάντα. Λέγε, ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. Σας παρακαλώ μην με διακόψετε. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι σοβαρό που συνέβη σήμερα. Τι έγινε? Είμαι πολύ συγκινημένος για ένα θαύμα που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Παλαμά. Άνθρωπος που τον είχαν ξεγράψει γιατροί, εμφανίστηκε ο Άγιος Θεράποντας και τον έσωσε. Και σήμερα είναι πάλι κοντά μας. Επίσης κάπνισε ένα πουρο που του είχε στείλει κάποτε ο Φιντελ Κάστρο πριν 30 χρόνια και το κρατούσε για μια τέτοια περίσταση. Κόκκινε, από φουάρ κράτατα για να ανάψεις μια λαμπάδα που σώθηκες αγόρι μου. Έγινε θαύμα! Να σε φάει ο λύκος. Τι τρελός είναι αυτός. Πού να σε φάει ο λύκος. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα.